Ένα μήνα θα συμπληρώσουν κρατούμενοι στις τουρκικές φυλακές υψής ασφαλείας στην Αδριανούπολη οι Έλληνες στρατιωτικοί, και αυτό γιατί ουσιαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του ανθιπολοχαγού Άγγελου Μητρετόδη και του λοχεία ΕΠΟΠ Δημήτρη Κούκλατζη αναμένονται από τις 30 Μαρτίου και μετά, οπότε έχει οριστεί συνάντηση μεταξύ των συνηγόρων τους και του Τούρκου δικαστή. Στην αποκάλυψη ότι η Ελλάδα έχει στείλει στην Τουρκία πραγματογνώμονα, ο οποίος συμμετέχει ως τεχνικός σύμβουλος στην εξέταση των κινητών τηλεφώνων των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, προχώρησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώτης Κουβέλης. Θολό είναι και το τοπίο σε ό,τι αφορά και το κατηγορητήριο των δύο στρατιωτικών. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει ακόμα συνταχθεί. Σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία της τουρκικής δικαιοσύνης, το κατηγορητήριο συντάσσεται από τον εισαγγελέα και ακολούθως δίνεται στη δημοσιότητα. Ακόμα και εδώ υπάρχει η παγίδα του χρόνου, καθώς στην Τουρκία υπάρχουν άτομα που περιμένουν 2 και 3 χρόνια για να μάθουν ποιες είναι οι ποινές με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι. Εν τω μεταξύ, οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Γνωρίζουν ότι βρέθηκαν εν μέσω πυρών σε μια εποχή που η Τουρκία είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτη και επιθετική. Όπως συγκεκριμένα δήλωσε ο Νίκος Κοντζιάς, η Τουρκία οφείλει να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το διεθνές δίκαιο και να μην εξελίξει μια καθημερινή διαδικασία σε μεγάλο νομικό και πολιτικό πρόβλημα. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα και κυρίως για τις προεκτάσεις του όσον αφορά τις αντιδράσεις της κοινωνίας της Τράκης με τον συνάδελφο Σταύρο Καρυπίδη, δημοσιογράφο και διαχειριστή του site Xanthi News. Σταύρο, καλησπέρα. Παναγιώτη, καλησπέρα σε εσένα και τους συνεργάτες. Είναι γεγονός ότι το ζήτημα των στρατιωτικών που εδώ και 15 μέρες έχει απασχολήσει όχι μόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά αν θες και το διεθνές πολιτικό προσκήνιο, φοβούμενη μια κλιμάκωση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας με βάση και αυτό το γεγονός, αλλά και με βάση και το άλλο γεγονός που έγινε στα Ήμια με τον εμβολισμό του σκάφους. Η τοπική κοινωνία εκεί, που είναι πιο κοντά στην Τουρκία, πώς το αισθάνεται αυτό, φοβάται, θεωρεί ότι αυτή η κλιμάκωση θα έχει επιπτώσει και σε αυτή? Όπως όλη η Ελλάδα, έχει ανησυχήσει και η κοινωνία εδώ της Ξάνθης, της Κομοτηνής, της Αλεξανδρούπολης. Ειδικά οι Αλεξανδροπολίτες που έζησαν από πολύ κοντά το γεγονός. Και θα πρέπει να σου πω ότι είναι τόσο έντονη η αγανάκτηση του κόσμου και της τοπικής κοινωνίας που έχουν σταματήσει περίπου στο 99% για να μην πω 100% οι μετακινήσεις από την Ελλάδα προς την τουρκική πλευρά. Υπήρχε μια αρκετά μεγάλη ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών, κυρίως από Έλληνες οι οποίες κάνανε στην Τουρκία για να ψωνίσουν κάποια πράγματα είτε για το νοικοκυριό τους είτε από το πιο μεγάλα. Επίσης υπήρχαν αρκετά πολλές εμπορικές συναλλαγές με επαγγελματίες, B2B δηλαδή, και όλα αυτά αυτό το καιρό, αυτές 15 μέρες από την 1η του Μάρτη, έχουν σταματήσει. Έχουν σταματήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης θα πρέπει να σου πω ότι έχει γίνει και μια προσπάθεια για αποκλεισμό, αλλά κατέβηκαν τρακτέρ από τον Εύρο στους κήπους για να διαδηλώσουν υπέρ των παιδιών, υπέρ των δύο στρατιωτικών, ώστε να είναι πάρα πολύ σύντομα, να έρθει πάρα πολύ σύντομα η απελευθέρωσή τους. Υπάρχει ανησυχία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση των πραγμάτων από την πλευρά του Ερντογάν, ο οποίος θα βάζει με όλο τον κόσμο από ό,τι βλέπουμε. Μετά και τις σημερινές δηλώσεις. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλο ηθικό. Υπάρχει αρκετά υψηλότερο ηθικό εδώ στην Θράκη. Σταύρο, οι σύλλογοι και οι φορείς που προσεγγίζουν με λίγο περισσότερη συμπάθεια, αν θέλει, στην τουρκική πολιτική και με βάση αυτά που είδαμε και από την πρόσφατη επίσκεψη του Ερντογάν στην περιοχή, πώς αντιμετωπίζουν το γεγονός? Θέλω να σου πω ότι το στοιχείο το μουσουλμανικό είναι πάρα πολύ προβληματισμένο. Και να ξέρεις ότι και αυτοί είναι φοβισμένοι. Κανείς δεν θέλει να χάσει τη βολή του, τη βόλεψή του, να το πω έτσι, διότι ο Σουλτάνος από την άλλη πλευρά έχει κάποιες λέξεις. Είναι σχεδόν τακτοποιημένοι όλοι, δεν θέλουν να χάσουν αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα και δεν θέλουν να αλλάξει. Γι' αυτό είναι και προβληματισμένοι και φοβισμένοι περισσότερο, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν έχουμε κάποια αντιστράτευση, αν έχουμε κάποιο άλλο έκτακτο γεγονός μεγάλο, το οποίο θα κλιμακώσει, θα μας πάει σε άλλο επίπεδο, θα είναι και η πρώτη που θα πληρώσουμε το μάρμαρο. Πες μου τώρα, πώς αντιλαμβάνονται την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης? Τι ελπίζουν ότι θα γίνει εκεί οι κάτοικοι? Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα λυθεί το πρόβλημα σύντομα. Βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση, να σου πω ότι
είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία πλέον των ελληνικών παραγόντων στην περιοχή. Και η κυβέρνηση έχει κρατήσει χαμηλά το γεγονός. Δεν ξέρω πώς. Μακάρι να είναι σωστή αυτή η προσέγγιση η οποία κάνουν. Μακάρι να βγει σωστό και να γυρίσουν πίσω τα παιδιά. Πάντως οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι ο σκοπός από τη στιγμή που έφυγε η διαπραγμάτευση από τους τοπικούς λοχαγούς, τον Έλληνα και τον Τούρκο στην περιοχή των συνόρων και πήγε στους εισαγγελείς και στην πολιτική διαχείριση του πράγματος, ότι θα έχουμε αρκετά, θα τραβήξει αρκετά αυτή η διαδικασία. Και πιθανολογώ, επειδή εμείς φιλοξενήσαμε πριν από λίγες μέρες και μια μαρτυρία ενός Τούρκου στρατιωτικού που ήταν στο επεισόδιο, ότι η Τζαντάρμα που είναι η στρατοχωροφυλακή, η τουρκική στρατοχωροφυλακή και είναι αυτό το σώμα το οποίο βοήθησε τον Ερντογάν, είναι δηλαδή το πιστή του Ερντογάν. Είναι ένα σώμα το οποίο βοήθησε τον Ερντογάν την μέρα του πραξικοπήματος να πάει απέναντι στο στρατό, είναι αυτοί που βγάλανε τον κόσμο έξω, επιτέθηκαν στους στρατιώτες και τους εχμαλώτησαν. Mm. Ένα λοιπόν από τα, ένας από την περίπολο των στρατιωτών όταν βρέθηκαν τα δύο παιδιά τα δικά μας εκεί στα σύνορα ήταν άτομο της Τζαντάρμα. Ήταν αυτοί εκτός από την στρατοχωροφυλακή έχουν και στην αρμοδιότητά τους και τη φύλαξη των σύνορων. Ναι. Ένας λοιπόν από αυτούς, από αυτό ξεκίνησε, Χασάν λεγόμενος, λοιπόν, από αυτό ξεκίνησε όλο το θέμα, από έναν θερμοκέφαλο της Τζαντάρμα, ο οποίος είπε στο λοχαγό, χτύπησε το χέρι στο λοχαγό τον Τούρκο και του είπε όχι, αυτούς τους δύο που τους πιάσαμε τώρα θα τους ανταλλάξουμε με τους 8 Τούρκους που είναι στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν σταμάτησε και έφυγε από τα αυστηρά θεωρητικά πλαίσια και τα διασυνοριακά, ας το πούμε, που λύνονταν, γιατί έχουν ξαναγίνει κι άλλες τέτοιες τέτοιες. Βεβαίως, πάρα πολλές φορές. Τους Τούρκους που έχουν μπει στην δική μας πλευρά και έχουν, ας το πούμε, συλληφθεί, αλλά επιστρέφουν πίσω. Και είχε γίνει και ανάλογο επεισόδιο τώρα από 2,5 χρόνια, περίπου 3, πριν το πραξικόπημα, πάλι με Έλληνες. Ναι. Το οποίο λύθηκε σε πολύ λίγα λεπτά, δηλαδή σε μισή, μία ώρα είχε λυθεί. Αυτή τη φορά λοιπόν μπήκε η πολιτική στη μέση. Υπήρχε το γεγονός με τους 8 και τους 23 που πέρασαν από τυχείο πριν από ένα μήνα περίπου και εκεί χάθηκε η μπάλα. Εκεί πιστεύω τώρα ότι δύσκολα ο Ερντογάν θα δώσει τα παιδιά. Ελπίζω και εύχομαι η κυβέρνηση να ξέρει περισσότερα πράγματα από αυτά που φαίνονται και από αυτά που δείχνει. Φαίνεται εδώ βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες κινήσεις να κρατηθεί το θέμα χαμηλά. Δηλαδή θεωρείς ότι... Δεν ξέρω αν αυτό είναι... Δηλαδή θεωρείς ότι θα ζητήσουν ανταλλαγή με τους 8. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν τελειώσει τις 31 του μηνός, τις 31 Μαρτίου που έχει οριστεί μια επαφή των δικηγόρων των δύο παιδιών με τον εισαγγελέα ώστε να έρθει η προφυλάκηση, δεν λέω να έρθουν τα δικήματα για όλα αυτά, αλλά αν έρθει η προφυλάκηση και που είναι στην Ελλάδα τα παιδιά, από εκεί και πέρα ας τους καταδικάσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Ας γίνει η κανονικά η διαδικασία και ας προχωρήσουν οι νομικές διαδικασίες. Το θέμα είναι να έρθει η προφυλάκησή τους και να μπορούν με κάποιο τρόπο είτε να βγουν στην Ελλάδα, είτε να διαμείνουν στο προξενείο μας, στην τουρκική πλευρά, αλλά σε χώρο ελληνικό. Αν αυτό δεν γίνει, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πιστεύω. Σταύρο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ και την ενημέρωση που μας έκανες. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ.